ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχά των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Από νίκης εις νίκην οδηγείς και από δόξης εις δόξαν ανάγεις, φιλανθρωπίας δέει να το ψυχάς ημών, υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλεός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, εν τη χωρία των εκλεκτών σου κατατάξεις. Του τον γάρ τα πνεύματα ως νέφος ημίν, όδε περίκυνται και των οστέων αυτών η τύμβη τα όρια της πατρίδος της φυλάτουσιν, τα δε αυτών τίμια αίμα της ελευθερίας ημών το δέντρον αρδεύουσιν, ως περ εν τη γην, την φάλαγγα των επιλέκτων απετέλεσαν, ούτω και εν το ουρανό, στρατιάν αγίων μαρτύρων συγκροτίστωσαν, και ως περ παρανθρώπης τίμιοι γεγόνασιν, ούτως παρά σύ το Θεό Άγιοι έστωσαν, τον γάρ αγώνα των καλών ηγονίσαντο και των δρόμων οι γενναίοι αθλητέ νικηφόρος ετέλεσαν, απόδος ουν αυτής ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης στέφανον. Σε όλους μας. Την 5η Οκτωβρίου του 1912 η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο κατά της Τουρκίας. Η στρατιά Θεσσαλίας, αφού πέρασε την 5η Οκτωβρίου την ελληνοτουρκική μεθόριο, απότισε αρχικά τα τουρκικά φυλάκια των συνόρων και στη συνέχεια, την 6η Οκτωβρίου, τα εγκατεστημένα στην Ελασσόνα και Δεσκάτη τμήματα του εχθρού. Από την 7η Οκτωβρίου, η στρατιά άρχισε να προελάβει προς τα βόρεια για να συναντήσει τις κύριες τουρκικές δυνάμεις υπό τον στρατηγό Ταξίν Πασά, εγκατεστημένες αμυντικά στην οχυρή τοποθεσία Σαρανταπόρου και Λαζαράδων Κοκόπετρα. Η τακτική μάχη άρχισε τις πρώτες απογευματινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου με καταμέτωπο επίθεση των τριών μεραρχιών που είχαν μεγάλες απώλειες γιατί δεν είχαν την κάλυψη του πυροβολικού, το οποίο λόγω των εδαφικών ανομαλιών δυσκολευόταν να προχωρήσει. Στο μεταξύ, η 5η Μεραρχία, η οποία σύμφωνα με το σχέδιο των επιχειρήσεων είχε κινηθεί το πρωί της 8ης Οκτωβρίου από το Κεασφαλόβρισο, όταν έφτασε στο Λουτρό, πληροφορήθηκε πως τα εχθρικά στρατεύματα συνολικής δύναμης 5.000 περίπου ανδρών κατήχαν τη γραμμή Πάδες, Λαζαράδες και έφραζαν τη διάβαση για τον Αλιάκμονα. Για την απόθεση των τουρκικών αυτών στρατευμάτων διεξήχθηκε η ονομαστή μάχη των Λαζαράδων, το όνομα της οποίας μαζί με αυτή του Σαρανταπόρου αναγράφονται στην πρόσωψη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, στην πλατεία των παλαιών Ανακτόρων, δηλαδή στη σημερινή Βουλή των Ελλήνων, ανάμεσα στα ονόματα των άλλων μεγάλων θριάμβων του στρατού μας, στους πολέμους. Η μάχη των Λαζαράδων άρχισε το μεσημέρι της 9ης Οκτωβρίου και υπήρξε σφοδρή. Ο εχθρός κατήχε και εδώ οχυρές θέσεις και πρόβαλε στεναρή αντίσταση. Ο στρατός μας, πολεμώντας με ασυγκράτητη ορμή και απαράμιλη γενναιότητα, κατόρθωσε τις μεταμεσαμβρινές ώρες να αποθήσει τα εχθρικά στρατεύματα που κατήχαν την αριστερή πλευρά στη θέση Πάδες και να την καταλάβει, ενώ τα άλλα που είχαν τη δεξιά υπεράσπιζαν τις θέσεις τους με πείσμα και επέμειναν να τις διατηρήσουν. Τη διεξαγωγή της μάχης αντιλήφθηκε από τις βροντές των πυροβόλων το ανεξάρτητο απόσπασμα ευζώνων του συνταγματάρχη Γενάδη, το οποίο ύστερα από την νικηφόρα μάχη στη Δεσκάτη είχε περάσει στο βουνό της Βουνάσας και είχε φτάσει στην Ελάτη απέναντι από το μοναστήρι της Ζάβοδρας και εκεί κατευθυνόταν στον Αλιάκμονα για να τον γεφυρώσει. Με δική του πρωτοβουλία έσπευσε και έλαβε μέρος στη μάχη, αφήνοντας δύο λόχους να εργαστούν για τη ζεύξη του ποταμού στον πόρο Λογκά. Χωρίς την ιστορική γνώση, το παρόν και το μέλλον γίνονται θαμπά. Μόνο ένας λαός καλά πληροφορημένος για το ένδοξο παρελθόν του, αλλά και για τα λάθη που έγιναν,
Ένας λαός που στοχάζεται τα μαθήματα της ιστορίας, που μαθαίνει να ξεχωρίζει πιο καλά τους φίλους από τους εχθρούς, μπορεί να έχει ρόλο στις εξελίξεις. Μπορεί να έχει βαρύνουσα γνώμη στα γεγονότα. Τιμή και δόξα στην αδούλωτη ελληνική ψυχή. Τιμή και δόξα στους αθάνατους αγωνιστές του 1912. Τιμή και ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς τους αφανείς ήρωες που δεν κατέγραψε η ιστορία. Σε εσάς που τα δώσατε όλα χωρίς να πάρετε τίποτα. Ευχαριστώ. Σαμαρίνα, κι ας είσαι λερωμένα. Άγιος κι ας εισβάζω